προφήτης Αμός εορτάζεται στις 15 Ιουνίου εκάστου έτους. Καταγόταν από την πόλη Θεκουέ της Ιουδαίας, η οποία βρισκόταν νότιο-ανατολικά της Βηθλεέμ και άκμασε στην ιερή πόλη Βαϊθήλ κοντά στην Σαμάρια κατά τους χρόνους του βασιλέως του Ισραήλ Ιεροβοάμ του Δευτέρου. Ήταν βοσκός και καλλιεργητής σικομορέων και από την εργασία αυτή κλήθηκε απευθείας υπό του Θεού στο προφητικό αξίωμα όπως ο ίδιος αναφέρει στο ομώνυμο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης. «Ουκ ήμιν προφήτης εγώ ουδέ Υιός προφήτου, αλλά η επόλος ήμιν και κνίζων σικάμινα και ανέλαβε με Κύριος εκ των προβάτων και είπε Κύριος προς με, βάδιζε προφήτευσον επί το λαόν μου Ισραήλ. Ανεδείχθηκε έτσι ένας από τους σπουδαιότερους Ελλάσσονος προφήτες. Στυλίτευσε την ηθική και θρησκευτική κατάπτωση του Ισραήλ. Καλούσε τον λαό σε μετάνοια και προφήτευσε την επικείμενη κρίση και εχμαλωσία του. Αν και στερούταν μόρφωσης, διακρινόταν για την πρωτοτυπία και την φυσικότητα, τη δύναμη και την ευρημάθεια του λόγου του. Το πλήθος των εικόνων και ποιητικό κάλος του έργου του ένεκα του σφοδρού ελέγχου και των ζωφερών λόγων του περί της τύχης του Ισραήλ εξήγηρε εναντίον του την ιερατική τάξη ώστε ο αρχιερέας της Βαϊθήλ Αμασίας ζήτησε από τον βασιλέα Ιεροβοάμ την αποπομπή του Αμός στο βασίλειο του Ιούδαια διαβάλλοντάς τον ως δημεγέρτη και ταραχοποιό. Σε απάντηση της πράξης αυτής ο Αμός προανήγγειλε τον όλεθρο της οικογένειας του Αμασίου. Τότε λέγεται σύμφωνα με μεταγενέστερη παράδοση ότι ο εξαγριωθής Υιός του Αμασίου Οζίας χτύπησε με ρόπαλο τον προφήτη Αμός και τον άφησε η μηθανή και όταν τον μετέφεραν στη γενέτειρά του Θεκουέ μετά από 2 ημέρες απέθανε. Να σας πω τέλος ότι ο προφήτης Αμός ήταν πατέρας του προφήτη Ισαΐα που γιορτάζει στις 9 Μαΐου. Το απολυτικιόν του. Του προφήτου σου Αμός τη μνήμη, Κύριε, εορτάζοντες δι' αυτούς εδισοπούμεν, σώσον τας ψυχάς ημών και το μεγαλινάριόν του. Χέρις ο προφήτα Θεού Αμός, την γάρπεπτοκίαν, ως πορεύει σκηνή Δαβίδ, σαρκωθείς ο λόγος, ανέστησας εν δόξος, και ταύτην θεοργήσας, Πατρί προσήγαγε.